Του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, σειρά μαθημάτων «Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας». Είμαστε στη σελίδα 999 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, κεφάλαιον Ζ και εδάφιο 24. Έβδομο κεφάλαιο, Ζ κεφάλαιο, 24 εδάφιο, στη σελίδα 999 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου? Ευχαριστώ δε εις τον Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με το νουν μεν δουλεύω εις τον νόμο του Θεού, με τη σάρκα δε εις τον νόμο της αμαρτίας. Δεν είναι λοιπόν τώρα ουδε μία κατάκριση εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήταν ίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περιαμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκή, δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα, τα της σαρκός φρονούσιν, οι δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωσι εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά αν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησού Χριστών εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν αδελφοί, είμαι θα χρεώστε ουχή στη σάρκα, ώστε να ζώμεν κατά σάρκα, διότι αν ζείτε κατά την σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι γη του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας δια να φοβήσετε πάλι, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια το οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομεν δια να γίνουμεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος έχει καταλάβει πόσο ταλέπορος είναι ο άνθρωπος μέσα στο σώμα του, εν σαρκή, και πόσο δύναμη έχει η σάρκα και η αμαρτία που κατοικεί στη σάρκα του ανθρώπου. Κατάλαβε και βεβαίως το κηρύττει και το ομολογεί ότι εάν η αλήθεια δεν μας ελευθερώσει, τότε δεν θα είμαστε ελεύθεροι. Μόνο αν η αλήθεια μας ελευθερώσει, τότε αληθινά θα είμαστε ελεύθεροι. Υπάρχει λοιπόν ελεύθερος και δούλος. Λέει μάλιστα η Γραφή στο 6ο κεφάλαιο στην αριστερή σελίδα και στο 16 εδάφιο. Δεν εξεύρεται ότι σε όποιον παριστάνετε τον εαυτό σας δούλων προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνου στον οποίο υπακούσατε ή της υπακοής προς δικαιοσύνη. Δηλαδή στην πραγματικότητα ελεύθερος δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Ή θα είναι δούλος στην αμαρτία, ζώντας
κατά τη σάρκα και περπατώντας ιδιαιτέρως κατά τη σάρκα, ήθανε δούλος της δικαιοσύνης, εάν υπακούει, υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού. Ας δούμε λοιπόν τώρα το έργο που κάνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου και μάλιστα με το Λόγο Του και ιδιαιτέρως με το Πνεύμα Του το Άγιο. Ο Θεός λοιπόν στον άνθρωπο που πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών δια του Ιησού Χριστού, μάλλον στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, ο Θεός με το Λόγο Του και τη δύναμη του Πνεύματός Του του Αγίου τον ελευθερώνει, τον ελευθερώνει από την αμαρτία, που σημαίνει ότι μπορεί να ζει ελεύθερος. Δηλαδή η ελευθερία που του δίνει ο Θεός είναι αυτή που καθιστά τον άνθρωπο ικανό να εκλέγει και να απορρίπτει, ικανό να αποφασίζει για το πώς πρέπει να περπατάει. Όμως αυτό δεν είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο, αυτό που ο Θεός θέλει δηλαδή για τον άνθρωπο μόνο. Σε καθιστά ελεύθερο, σε αναγεννάει δηλαδή, σε οδηγεί να βαφτιστείς εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος για να αφαιθούν οι αμαρτίες σου, ακόμη και σου δίνει και δύναμη, καθώς η επαγγελία του Θεού είναι ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει τον άνθρωπο εν πνεύματι Αγίου και πυρή, σου δίνει και δύναμη ώστε και ελεύθερος να είσαι και να μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ελευθερία σου κατά το θέλημά σου. Ποιος θα με ελευθερώσει λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, από το σώμα της αμαρτίας? Μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, αμήν. Όμως δεν είναι καμία κατάκριση, δηλαδή καταδίκη εις τους εν Χριστώ Ιησού, όχι όλους όμως, αλλά σε αυτούς που δεν περιπατούν κατά τη σάρκα αλλά κατά το Πνεύμα. Δηλαδή ελευθερωθέντες από την αμαρτία, χωρίς αμαρτίες πια, αυτό θα πει ελευθερία από την αμαρτία, έχουν αφαιθεί οι αμαρτίες του ανθρώπου, ακόμη και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή ζώντες κατά το Πνεύμα, ζώντες τη ζωή του Χριστού, δεν σημαίνει με αυτό μόνο ότι δεν θα έχεις καμία κατάκριση, καμία καταδίκη, αλλά μόνο αν όχι μόνο ζώντες κατά το Πνεύμα είναι οι χριστιανοί, αλλά απαραίτητος είναι και περιπατούντες κατά το Πνεύμα. Είναι και κάτι άλλο που θέλει ο Θεός για να ισχύσει η απόλυτη ελευθερία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, όχι μόνο κατά το θέλημα του ανθρώπου και κατά το θέλημα, όχι μόνο κατά το θέλημα του Θεού αλλά και κατά το θέλημα του ανθρώπου. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που ζει κατά το Πνεύμα και ποιος είναι αυτός που ακόμη περπατάει κατά το Πνεύμα? Μας το εξηγεί πάρα πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού στο 22 εδάφιο του 6ου κεφαλαίου της προς Ρωμαίους επιστολής. Άρα τώρα, πρώτον, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες και δεύτερον, δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε έχετε τον καρπό σαν εισαγιασμόν, το δε τέλος για σας είναι η ζωή αιώνιος. Ο χριστιανός λοιπόν δεν είναι μόνο ελεύθερος από την αμαρτία, που πρέπει απαραίτητος να είναι, αλλά πρέπει να πάρει και απόφαση να δουλώσει τον εαυτό του εις τον Θεόν. Δουλωθέντες εις τον Θεόν και δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε θα έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν και τότε το τέλος της ζωής σας θα είναι ζωή αιώνιος.
Σαν να διαβάζω λοιπόν τώρα με ένα διαφορετικό πρίσμα όψεως των πραγμάτων. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία καταδίκη στους ανθρώπους τους εν Χριστώ Ιησού, όχι σε όλους, αλλά σε αυτούς δεν υπάρχει καμία διαθήκη, καμία καταδίκη, που δεν περπατούν κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Όντες ελεύθεροι δουλώνουν τον εαυτό τους στο θέλημα του Θεού. Άγονται από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί τότε ο νόμος της αμαρτίας, ο νόμος του πνεύματος της ζωής του Χριστού μας ελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας. Υπάρχει ο νόμος του πνεύματος σε Χριστό Ιησού, αλλά για να περπατήσεις αυτόν πρέπει να δουλώσεις τον εαυτό σου, στον Θεό. Δεν αρκεί η ελευθερία που ο Θεός δίνει στη ζωή του ανθρώπου, απαιτείται απαραίτητος και η απόφαση προς δουλεία του ανθρώπου προς τον Θεό. Και τότε ο νόμος του Πνεύματος του Αγίου, γιατί είναι γεγραμμένο, όσοι διοικούνται, το κείμενο λέει πιο σωστά τη λέξη, όσοι άγονται, δηλαδή έλκονται, οδηγούνται, διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί είναι πραγματικά παιδιά Θεού. Μόνο αυτοί. Μα αφού αναγεννήθηκα, το όνομά σου γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Αλλά πολλοί θα είναι αυτοί που εκείνη την ημέρα θα πούνε: σε πλατείες μας δίδαξες, ενώπιον σου φάγαμε, ενώπιον σου ήπιαμε, εν το ονόματι σου ακόμη και με έντονη, εν δυνάμει, χαρισματική ζωή, εν το ονόματι σου εξεβάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά, προφητεύσαμε, αλλά η πόρτα έμεινε κλειστή για αυτούς. Γιατί? Ο Θεός απαντάει: γιατί ποτέ δεν σας εγνώρισα, επειδή ήσασταν εργαζόμενοι την ανομία. Δεν ήταν επάνω σας η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν ήσασταν δούλοι στο Θεό, αλλά περπατούσατε με την ελευθερία που ο Θεός σας χάρισε, όχι όμως μέσα στον νόμο του Πνεύματος, αλλά έξω από τον νόμο του Πνεύματος του Αγίου. Έξω από τον νόμο του Πνεύματος του Αγίου. Είναι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε στη ζωή μας, να αναγνωρίζουμε στη ζωή μας ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε την ελευθερία μας πάντοτε προς το αγαθόν. Να χρησιμοποιούμε την ελευθερία μας πάντοτε προς το καλό. Ένα απλό παράδειγμα. Ο Θεός με ελευθέρωσε, παραδείγματος χάρη, και δεν είμαι πια σε πάθη και επιθυμίες σαρκικές, γήινες και ανθρώπινες, ώστε μπορώ σήμερα να έρθω στην Εκκλησία. Δεν τρέχω γιατί είμαι χαρτοπαίκτης στις λέσχες, δεν τρέχω γιατί είμαι αλκοολικός στο ποτό, δεν τρέχω στην εκχύληση της αμαρτίας γιατί έχω πάθει, δεν είμαι φιλάργυρος να κάθομαι να μετράω τα χρήματά μου, δεν είμαι σαρκικός σε οποιαδήποτε πάθος ή επιθυμία. Είμαι ελεύθερος. Μπορώ να έρθω και σήμερα και αύριο και την Κυριακή και μεθαύριο και κάθε μέρα στην Εκκλησία.
Με έχει ελευθερώσει ο Θεός. Το ζήτημα είναι όταν θα έρθει η πρόσκληση, η πρόκληση, ο πειρασμός, η πρόταση για κάτι άλλο. Κάτι που δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι άλλο από αυτό ακριβώς που θέλει ο Θεός. Εγώ ποιον θα υπακούσω και τι απόφαση εν τέλει θα πάρω. Ισόντινα παριστάνεται εαυτούς δούλους προς υπακοήν. Όποιον υπακούσω, σε αυτόν είμαι δούλος τελικά. Εάν γνωρίζω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, τι είναι το καλό, λέει η Γραφή, και δεν το κάνω, αυτό σε μένα είναι αμαρτία. Αν ξέρω τι πρέπει να κάνω, ποιο είναι το θέλημα του Θεού και δεν το κάνω, αυτό λογίζεται στην καρδιά του Θεού αμαρτία. Και έτσι την ελευθερία που άφθονη μου έδωσε ο Θεός δεν τη μεταχειρίζομαι καλώς, αλλά τη μεταχειρίζομαι έξω από τον νόμο του Πνεύματος. Δεν τη μεταχειρίζομαι σαν ελεύθερος μεν από την αμαρτία, δούλος δε του Θεού. Τι θα πει δούλος? Ο άνθρωπος εκείνος που υπάγεται στην απόλυτη εξουσία κάποιου άλλου. Μα στην απόλυτη εξουσία. Δηλαδή δεν κάνει ό,τι θέλει. Ακόμη δεν λέει ό,τι θέλει. Δεν πηγαίνει όπου θέλει. Αλλά έχει κάποιον τον οποίον έχει αναγνωρίσει στη ζωή του Κύριό του. Έχει ομολογήσει ότι είναι δούλος του Κυρίου του και δεν ζει μόνο κατά το Πνεύμα στην ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου που μας χαρίζει ο Θεός, αλλά περπατάει και κατά το Πνεύμα οδηγούμενος, αγόμενος, διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο στο θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία καταδίκη σε αυτούς που ζούνε εν Χριστώ, τους οποίους ο Χριστός ελευθέρωσε και τους χάρισε ζωή τέλειας ελευθερίας, αλλά κατάκρισης δεν υπάρχει σε αυτούς που ελευθερωθέντες μεν από τις αμαρτίας, ταυτόχρονα δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχουνε κατά αυτόν τον τρόπο τον καρπό τους εις αγιασμόν και το τέλος της υποθέσεως ζωή αιώνιο. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό για την ζωή μας εδώ στη γη, δηλαδή για την παρούσα αλλά και τη μέλουσα επαγγελία του Θεού. Για την επαγγελία, την υπόσχεση του Θεού για αυτή τη ζωή, αλλά και για την επαγγελία του Θεού για τη μέλουσα ζωή. Γι' αυτό ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ μας ελευθέρωσε από το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από την αμαρτία, αλλά να περπατάει κατά σάρκα, να μην περπατάει κατά το Πνεύμα, ώστε το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός. Ο νόμος δηλαδή, ο σαρκικός, ο νόμος του Μωυσή δεν βοήθησε κανένα, ήταν ανίσχυρος. Γι' αυτό και ο Θεός έστειλε τον Ιησούν Χριστόν με ομοίωμα σαρκός για να κατακρίνει την αμαρτία και να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου, να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου δια του Ιησού Χριστού,
αλλά μόνο στους περιπατούντας κατά το πνεύμα και όχι στους περιπατούντας κατά τη σάρκα. Να λοιπόν ο πνευματικός χριστιανός και ο σαρκικός χριστιανός. Ο χριστιανός που περπατάει κατά το πνεύμα, αν και μπορεί να περπατήσει κατά τη σάρκα. Και είναι απόφασης απόλυτα δική του, του ανθρώπου. Σε κάθε στιγμή και λεπτομέρεια της ζωής μας. Από τη μια μεριά θα υπάρχει σε κάθε επιλογή μας, εκλογή μας, απόφασή μας, θα υπάρχει το φρόνημα της σάρκας, γιατί η σάρκα επιθυμεί ενάντια από το πνεύμα. Και από την άλλη μεριά θα υπάρχει το φρόνημα του πνεύματος, το οποίο επιθυμεί ενάντια της σάρκας. Κάθε στιγμή δηλαδή, αδελφοί αγαπητοί, είμαστε, και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Θα το έλεγα και πιο ακόμη αυστηρά. Ανάμεσα σε δύο κυρίους. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Δεν μπορεί ο δούλος του Θεού να έχει δύο κυρίους. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι φρόνημα σαρκός και φρόνημα πνεύματος μαζί. Δεν μπορεί να δουλεύει ο άνθρωπος του Θεού δύο κυρίους. Ή τον έναν, τον Χριστό, θα μισήσει στην πραγματικότητα περπατώντας κατά τη σάρκα, και τον άλλον, τον διάβολο, θα τον αγαπήσει περπατώντας, συγγνώμη, ή τον έναν τον Χριστό θα τον μισήσει και δεν θα περπατεί κατά το πνεύμα, ή τον άλλον τον διάβολο θα τον αγαπήσει και θα περπατάει κατά τη σάρκα. Ή στον έναν τον Χριστό θα προσκοληθεί και θα περπατάει κατά το πνεύμα, και τον άλλον το διάβολο θα τον περιφρονήσει και δεν θα περπατάει κατά τη σάρκα. Ή θα προσκοληθούμε στο Χριστό και θα περιφρονήσουμε τον κόσμο και τον διάβολο νεκρή για τον κόσμο αυτό, ή εκ των πραγμάτων θα είμεθα οι εργαζόμενοι την ανομία, θα είμεθα οι άνθρωποι για τους οποίους ο Κύριος θα πει «υπάγεται οι εργαζόμενοι την ανομία, ποτέ δεν σας εγνώρισα». Τι θα πει «ποτέ δεν σας εγνώρισα»? Ποτέ δεν σας γνώρισα ότι είστε δούλοι Θεού. Ποτέ δεν περπατήσατε σαν δούλοι Θεού. Ο Απόστολος Παύλος το τονίζει. «Ελεύθερος ον πάντων, εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας για να κερδίσω τους πλειοτέρους». Εκείνο λοιπόν που ενδιαφέρει τον Απόστολο Παύλο να είναι αληθινά πραγματικά δούλος Θεού, να έχει απόλυτη εξουσία επάνω στη ζωή του Ιησούς Χριστός και να έχει επιθυμία και θέληση απόλυτης υπακοής στο Λόγο του Θεού και στον Κύριό του τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν, μέσα από το Λόγο του Θεού είναι φανερό σε όλους από μας, όχι του ενός προς τον άλλον, αλλά του καθενός για τον εαυτό του, είναι φανερό από ποιο φρόνημα αγόμεθα. Ποιο είναι το φρόνημα αυτό μέσα στο οποίο περπατάμε? Γιατί οι όντες εις την σάρκα, αυτοί δηλαδή που κυριαρχούνται από τη σάρκα, φρονούνε τα της σαρκός. Και οι όντες κατά το πνεύμα φρονούν τα του πνεύματος. Πάρα πολύ εύκολα εγώ μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή ποιο είναι το φρόνημά μου. Τι είναι αυτό που φρονώ? Τι είναι αυτό που κατευθύνει τη ζωή μου? Τι είναι αυτό στο οποίο υπακούω, υποτάσσομαι?
Τι είναι αυτό που με οδηγεί, που με διοικεί στη ζωή μου? Πάρα πολύ εύκολα. Γιατί το ένα αντίκειται του άλλου. Το ένα είναι αντίθετο από το άλλο. Άλλα φρονεί το πνεύμα και η του πνεύματος, και άλλα φρονεί η σάρκα και η της σαρκός. Άρα ξέρω πάρα πολύ καλά ποιος θα είναι ο καρπός μου, αγιασμός ή αμαρτία, γιατί ό,τι σπέρνει κανείς θερίζει. Αν σπείρεις τη σάρκα θα θερίσει φθορά. Αν σπέρνεις το πνεύμα θα θερίσει ζωή αιώνιο. Ξέρω λοιπόν πάρα πολύ καλά, με βάση την καρδιά μου, το φρόνημά μου και τι κυριαρχεί, ποιος θα είναι ο καρπός μου στη ζωή αυτή, αλλά και ποιο θα είναι το τέλος της υποθέσεως στη ζωή μου. Και κανένας τώρα πια δεν μπορεί να με κοροϊδέψει. Κανένας. Γιατί ζώντες στην ελευθερία, στη χάρη του Θεού, απόλυτη ελευθερία, μόνο όποιος έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστόν είναι πραγματικά ελεύθερος. Πραγματικά ελεύθερος. Δεν δεσμεύεται από τίποτα και ο Θεός είναι μαζί του να τον βοηθάει να κάνει το θέλημα του Θεού ή να κάνει το θέλημά του. Ό,τι αν πράττει θα το ευωδώνει ο Θεός. Αλλά πρέπει να ξέρει πια ο άνθρωπος ότι το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Το δε φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου είναι και ζωή, αλλά και ειρήνη. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει το φρόνημα του Πνεύματος και ζει ευλογημένα και έχει την ειρήνη του Θεού στη ζωή του. Έχει ζωή ειρηνική. Δεν έχει ταραχή, δεν έχει φόβο, δεν έχει αγωνία. Η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Δεν έχει φιλονικία, δεν έχει προστριβές, δεν έχει φθόνο. Αλλά έχει την ειρήνη του Θεού και απολαμβάνει τη ζωή εν Χριστώ Ιησού. Να λοιπόν τώρα και αυτό ακριβώς που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους. Διότι ποιος των ανθρώπων γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου παρά μόνο το πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό? Άρα αυτά που συμβαίνουν μέσα στην καρδιά μου και τα οποία επιθυμώ και τα οποία με καθοδηγούν και τα οποία με προχωράνε στο δρόμο, μόνο εγώ τα ξέρω. Μόνο. Τι είναι αυτό που με τραβάει, τι είναι αυτό που με έλκει, τι είναι αυτό που με διατάζει, τι είναι αυτό στο οποίο υπακούω? Το πνεύμα μου το ξέρει, γιατί μόνο το πνεύμα μου γνωρίζει τα βάθη της ψυχής μου και διερευνά τα βάθη της ψυχής μου. Άρα ένα είναι βέβαιο, ότι κανένας δεν μπορεί να με κοροϊδέψει και εγώ δεν μπορώ να κάνω λάθος. Γνωρίζω. Και όλοι μας γνωρίζουμε. Και όταν γνωρίζω το τι γίνεται μέσα μου, το τι κυριαρχεί μέσα μου, το τι με έχει υποδουλώσει, σε τι πράγματα είμαι δούλος, τότε έχω και την ευκαιρία πάλι, γενόμενος μαθητής του Χριστού, να πλησιάσω τον Χριστό, να πλησιάσω την αλήθεια του Χριστού και να με ελευθερώσει πάλι ο Θεός. Άρα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, δεν έχει ευθύνη για τη σωτηρία μας ο Χριστός, αλλά έχει μεταβιβάσει όλη την ευθύνη μέσα από το Λόγο Του και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου.
και για την παρούσα ζωή και για τη μέλουσα ζωή. Ο Θεός έχει μεταβιβάσει την ευθύνη στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, ώστε είτε να ακούσουμε και να δοξάσουμε το Θεό γιατί κατά χάριν, επειδή μας ελευθέρωσε, κατά χάριν επειδή μας κατάρτισε και μας δίδαξε, κατά χάριν επειδή μας δίνει και δύναμη Πνεύματος Αγίου, όχι μόνο να ξέρουμε αλλά και να θέλουμε και να μπορούμε, όταν θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ», στα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω, να δοξάσουμε το Θεό γιατί Αυτός μας έσωσε, μας ελευθέρωσε, μας ευλόγησε, μας βοήθησε, επειδή ελευθερωθέντες από την αμαρτία δουλώσαμε τον εαυτό μας σ' Αυτόν, δουλώσαμε τη ζωή μας σ' Αυτόν, ώστε Αυτός να ενεργεί πια στη ζωή μας τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας, ευαρεστούμενος στις αποφάσεις μας και διορθώνοντας απόλυτα κάθε φορά τα λάθη μας, τις αστοχίες μας, τις παραβάσεις μας και τις αμαρτίες μας, επειδή μόνο και μόνο πήραμε την απόφαση να είμαστε δούλοι Θεού, πήραμε την απόφαση να δουλώσουμε τον εαυτό μας στο θέλημά Του, και όπου δεν τα καταφέρνουμε αναλαμβάνει Αυτός την ευθύνη της αποκατάστασης. Απ' την άλλη μεριά, εάν γνωρίζουμε αυτά που κυριαρχούν στη ζωή μας, μας υποδουλώνουν και στα οποία υποτασσόμεθα και υπακούμε, ότι είναι έξω από το θέλημα του Θεού, τότε όταν θα ακούσουμε εκείνη την ημέρα «Υπάγεται απ' εμού η εργαζόμενη την αμαρτία», να πούμε «Δίκαιος είσαι, δίκαιος είσαι», αλλά τότε θα είναι πολύ αργά να μετανοήσουμε και να διορθωθούμε. Πάσα γλώσσα θα αποστομωθεί την ημέρα εκείνη. Όμως ο Θεός είναι τόσο αγαθός που μας φανερώνει όχι μόνο τα παρόντα και τα μέλλοντα, αλλά και όλα τα μυστικά της προσωπικής μας ζωής με το Πνεύμα Του το Άγιο. Βγάζει την ψυχή μας μπροστά Του, μπροστά μας. Μας αποκαλύπτει με γνώση θαυμαστή όλα τα μυστήρια, όχι μόνο της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά και της καρδιάς μας, ώστε να ήμασταν απολόγητοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με παρησία λέει ότι εμείς δεν έχουμε λάβει το πνεύμα του κόσμου αλλά το πνεύμα του Θεού, για να γνωρίζουμε όλα τα χαριστέντα εις εμάς από το Θεό. Όλα τα γνωρίζουμε. Είναι μια πλήρης και τέλεια αποκάλυψη. Όχι μόνο, επαναλαμβάνω, των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, της διδασκαλίας του Χριστού, αλλά ιδιαιτέρως της προσωπικότητάς μας και της προσωπικής μας ζωής. Κανένα μυστικό. Βεβαίως μπορεί να μην γνωρίζω τα δικά σου, αλλά δεν είναι και δουλειά μου αυτή. Γνωρίζω τα δικά μου, που αυτή είναι η δουλειά μου, να διορθωθώ για να πάω στον ουρανό, να διορθωθώ για να απολαμβάνω την ευλογία του Θεού στη ζωή μου, να ελευθερωθώ από όλα αυτά τα οποία με άγουνε, με διοικούνε, με οδηγούνε στην απώλεια. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς λαλούμε πλέον
όχι με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς λόγους του Πνεύματος του Αγίου. Και μιλάμε προς ποιον, σε όλους, πρώτα στον εαυτό μας. Πω πω, Κύριε, είμαι χάλια. Έχει κυριαρχήσει το φρόνημα της σάρκας και του κόσμου στη ζωή μου. Εργάζομαι την ανομία. Με ελευθέρωσες, αλλά δεν εγώ δούλωσα τον εαυτό μου σε σένα, αλλά δουλώνω τον εαυτό μου στον κόσμο, στα του κόσμου και στους ανθρώπους του κόσμου και στις επιθυμίες του κόσμου. Και το μάτι μου δεν είναι αγαθό, αλλά είναι πονηρό. Και το στόμα μου, η γλώσσα μου, δεν έχει αγαθοσύνη, αλλά πονηριά. Γιατί εκ του περισσεύμαστος της καρδίας λαλεί το στόμα, και όταν ο οφθαλμός μας είναι πονηρός, τότε όλο το σώμα είναι σκοτεινό. Έχω δηλαδή όλη τη δυνατότητα διαπνεύματος Αγίου να γνωρίζω αυτά που γνωρίζει ο Θεός για μένα. Έχω όλη τη δυνατότητα από το Λόγο του Θεού διαπνεύματος Αγίου να γνωρίζω το μέλλον μου. Να γνωρίζω το αύριο. Να γνωρίζω αν ο Θεός θα είναι μαζί μου ή δεν είναι. Να γνωρίζω αν ο καρπός μου θα είναι εις αγιασμόν ή όχι. Καθώς έχω τη δυνατότητα να ερμηνεύω τα πνευματικά με πνευματικό τρόπο. Καθώς έχει τη δυνατότητα ο Θεός να μου αποκαλύπτει τα πνευματικά με πνευματικό τρόπο στη ζωή μου. Όχι με σαρκικό, ούτε με την όραση, με την ακοή ή με την όψη εν γέννη, αλλά με τη δυνατότητα να διεισδύω μέσα στην ψυχή μου δια του Πνεύματός μου και να αναγνωρίζω μέσα από το Λόγο του Θεού και δια Πνεύματος Αγίου την κατάστασή μου σήμερα. Γνωρίζω τώρα. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: «Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του Πνεύματος του Αγίου, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας». Εσείς λοιπόν τώρα είστε ελευθερωμένοι από την αμαρτία, δεν υπόκειστε στη δουλεία της αμαρτίας, αλλά είστε ελεύθεροι από την αμαρτία, δεν είστε της σαρκός και η απόδειξη είναι ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αυτό όμως δεν τελειώνει τα πράγματα. Δεν εξασφαλίζει τίποτα. Γιατί αμέσως συνεχίζει ο Λόγος του Θεού: «Αλλά εάν κάποιος από σας που δεν είστε της σαρκός αλλά του Πνεύματος, με τα απόλυτης βεβαιότητος, γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας, είστε αναγεννημένοι και βαφτισμένοι με Πνευμάγιο, αν κάποιος από σας όμως δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι του Χριστού, δεν είναι δούλος του Χριστού, δεν είναι ο Χριστός ο Κύριος του, δεν έχει ζωή αιώνιων, έχει την παρουσία του Θεού, ο Χριστός όμως περιμένει να μετανοήσει, εξητώντας το Πνεύμα και το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος τι έκανε? Ποιο είναι το Πνεύμα του Χριστού? Όταν έλαβε δούλου μορφή και έγινε άνθρωπος, τότε ταπείνωσε τον εαυτό του, έγινε δούλος και υπήκοος προς τον Θεό κατά πάντα, μέχρι το τέλος της ζωής του.
Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Να ταπεινωθείς μπροστά στην αμαρτία σου, να αναγνωρίσεις το φρόνημα που έχεις ότι δεν είναι του Χριστού, εάν δεν είναι, και να αλλάξεις πορεία, να αλλάξεις ζωή. Γιατί το αύριο δεν θα είναι μαζί με τον Χριστό, έστω και αν έρχεσαι στην εκκλησία, έστω και αν έχεις χαρισματική ζωή. Δεν είσαι από αυτούς που γνωρίζει ο Χριστός. Δεν είσαι από αυτούς που γνωρίζονται από τον Χριστό. Αλλά είσαι από αυτούς που αγνοούνται. Είσαι από αυτούς που η αγάπη του Θεού δεν αναπαύεται επάνω σου. Εάν όμως έχεις το πνεύμα του Χριστού, δηλαδή είσαι δούλος με απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού, τουλάχιστον ως προς το θέλημά σου και ως προς την απόφασή σου, τότε ο Χριστός θα κατοικεί μέσα σου και έτσι το σώμα σου θα είναι, επειδή ο Χριστός θα κατοικεί μέσα σου, το σώμα σου θα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα του Θεού θα είναι για σένα ζωή για τη δικαιοσύνη. Δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις, αδερφοί. Μα τελείως διαφορετικές καταστάσεις μέσα στη χριστιανική μας ζωή. Και όλη τη διαφορά την κάνει η δική μας απόφαση. Η δική σου απόφαση. Θέλεις να είσαι δούλος του Θεού, να έχει απόλυτη εξουσία επάνω σου το θέλημα του Θεού, να κάνεις αυτά που θέλει ο Θεός, να περπατάς δηλαδή κατά το πνεύμα? Όλες οι πόρτες του ουρανού είναι ανοιγμένες. Θα αιτείς και θα σου δίδεται. Θα ζητάς και θα βρίσκεις. Θα χτυπάς και θα σου ανοίγεται. Ο Θεός θα είναι στη ζωή σου ένδοξος και παντοδύναμος. Άρα λοιπόν, αδελφοί, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, δεν είμαστε χρεώστες, δεν χρωστάμε, δεν είμαστε οφειλέτες, δεν χρωστάμε τίποτα στη σάρκα μας. Τίποτα δεν είναι αυτό που χρωστάμε στη σάρκα μας για να το επιστρέψουμε, για να την ικανοποιήσουμε. Γιατί αν ζούμε ελεύθεροι όντες κατά τη σάρκα, αν περπατάμε ελεύθεροι όντες κατά τη σάρκα, το μέλλον μας είναι να αποθάνουμε. Ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά αν δια του Πνεύματος του Αγίου, καθώς περπατάμε κατά το Πνεύμα, θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος, τότε θα ζήσουμε. Να λοιπόν ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας πώς μας εξασφαλίζει ζωή και αυτή η εναυθονία εδώ στη γη, και ζωή και κληρονομιά αιώνια στον ουρανό. Καθώς μπορούμε δια του Πνεύματος του Αγίου, αν περπατάμε δια του Πνεύματος του Αγίου, να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος, καθώς είναι γεγραμμένο: όσοι είναι του Χριστού και ο Χριστός κατοικεί μέσα τους, αυτοί εσάρκωσαν τη σάρκα, αλλά όχι μόνο, συγγνώμη, εσταύρωσαν τη σάρκα, αλλά όχι μόνο, αλλά και τα πάθη και τις επιθυμίες. Γι' αυτό, εάν ζώμεν κατά το Πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το Πνεύμα.
Και αν περιπατείτε κατά το πνεύμα, τότε δεν θα εκπληρείτε την επιθυμία της σάρκας. Ο μόνος τρόπος για να είμαστε ελεύθεροι από τη σάρκα και σαν επιθυμία είναι να περπατάμε κατά το πνεύμα. Δεν θα εκπληρείτε την επιθυμία της σάρκας. Και εκείνα τα οποία θα θέλετε, αυτά και θα πράτετε. Και τώρα έρχεται η ολοκλήρωση και η σφραγίδα. Εάν όμως άγιεστε, διοικείστε από του Πνεύματος του Αγίου, τότε και μόνο τότε δεν είστε υπό νόμο. Τότε δεν υπάρχει νομοθεσία, τότε είστε μέσα στη χάρη του Θεού. Στη χάρη του Θεού δεν είμαστε ή στο νόμο δεν είμαστε έτσι πως φανταζόμαστε. Δεν θεωρούμε τον Χριστό σκληρό αφέντη, αλλά γλυκό σωτήρα, φίλο μας, γι' αυτό και τον αγαπάμε πάρα πολύ και απολαμβάνουμε την εν Χριστώ ζωή και την αγάπη του Χριστού. Δεν θεωρούμε το Πνεύμα το Άγιο ότι έχει ένα βούρδουλα για να μας καθυποτάξει, αλλά ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί στην τέλεια ελευθερία τη δική του. Και δεν θεωρούμε το Ευαγγέλιο σκληρή νομοθεσία που μας δεσμεύει και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, αλλά ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας, μέσα στο οποίο απολαμβάνουμε τη χαρά του Θεού. Και τότε ο χριστιανός ζει στην παρουσία του Θεού, στην απόλυτη ελευθερία και χάρη του Θεού, και τότε η χάρη του Θεού τον διδάσκει να αρνείται στη ζωή του την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Κάθε φορά είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Πάντοτε το Πνεύμα το Άγιο μας λέει μη εκεί αλλά εδώ. Και μάλιστα όχι μας ερμηνεύει και καταλαβαίνουμε, αλλά μας δίνει και τη δύναμη να εκτελούμε και χαιρόμαστε. Και γινόμαστε μακάρι, καθώς είμαστε εκτελεστές έργου μέσα στο θέλημα του Θεού και στο Λόγο του Θεού. Χαρούμενοι, ευλογημένοι, ευτυχισμένοι, απολαμβάνουμε όχι μόνο την ελευθερία με την οποία μας ελευθέρωσε ο Θεός, αλλά και την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη δουλεία του Θεού. Γιατί όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο, μόνο εκεί υπάρχει ελευθερία. Είναι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, είναι ζήτημα απόφασης. Θέλεις την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, πρέπει να αποδεχθείς τη δουλεία σου στο Θεό. Θέλεις την ελευθερία σου από το Θεό, τότε θα βρεθείς στη δουλεία του νόμου. Και ο νόμος είναι βάρβαρος. Όλο μη είναι. Και η ψυχή βασανίζεται. Είμαστε, αδελφοί αγαπητοί, τις έσχατες ημέρες και είναι απόλυτη ανάγκη να κάνουμε καλή εκλογή. Καλή εκλογή. Είμαστε ελεύθεροι, μας ελευθέρωσε ο Θεός. Είναι βέβαιο αυτό. Δεν έχουμε πια πάθη, επιθυμίες, δουλεία, δεσμά. Όλα αυτά ο Χριστός τα πήρε και τα κάρφωσε στο Σταυρό του Γολγοθά. Την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός τώρα να προσέξουμε
να την κάνουμε τέλεια ελευθερία Πνεύματος Αγίου, γιατί μπορεί να γίνει δουλεία ξανά νόμου. Να γίνεις δούλος ανθρώπων, δούλος καταστάσεων, δούλος επιθυμιών. Ποιος? Εσύ που σε ελευθέρωσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Και αυτή η δουλεία είναι χειρότερη από τη δουλεία του νόμου στον άνθρωπο που δεν έχει αναγεννηθεί. Τελείως χειρότερη. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί, σας παρακαλώ, σαν να μας παρακαλεί ο Θεός, να εξητήσουμε την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου δια της δουλείας μας εις τον Θεό. Γιατί το πνεύμα που έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δουλείας, λέγει ο Λόγος του Θεού, αλλά είναι πνεύμα, δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβήσετε πάλι, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας δια του οποίου κράζομαι να βάω πατήρ. Δεν ελάβαμε πνεύμα που μας οδηγεί στη δουλεία, αλλά πνεύμα που λέμε Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το σπίτι σου που μας έβαλες να κάτσουμε και να ζούμε. Ελεύθεροι. Ελεύθεροι από τον νόμο, από την αμαρτία και από το κακό, δούλοι του Θεού, ζώντες στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.